Ωχ, ετοιμάζω για ντουκα-ντουκα κάτω. Είναι, κοίταξε να δεις, μαζί σου λαχανέμπορα δεν θα μιλήσω. Λαχανέμπορα. Ναι, εσύ, λαχανέμπορα αυγών. Άκου τώρα, προσπαθείς και γλύφεις. Ναι. Εδώ και τρεις μήνες και καλά κάνεις η δουλειά σου. Είναι να γλυφεί. Μακελάκια πέφτουνε. Λοιπόν, μια ομάδα που 4 χρόνια ο ίδιος ο πρόεδρος της λέει ψέματα. Ψέματα. Μια ομάδα που έχει όλα τα μέσα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη δικά της. Ναι. Με το έτσι θέλω. Ναι. Το έτσι θέλω που το ακούει όλος ο κοσμάκης και το ξέρει. Δεν ξέρεις όμως ότι έχεις τους Ηρακλειδείς και πιστεύω από αυτά που ακούω και τους Αργιανούς τόσο χοντρά αντιπάλους που κάποια στιγμή δηλαδή κανείς είναι δυνατόν να είμαι με τόσους λίγους θαυμαστές και τόσους, πολλούς που δεν με γουστάρουν. Αυτό το λέω φιλικά για να το προσέξεις. Ναι, ναι. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, καλά. Το 5-0 δεν θα πονούσε τόσο όσο αυτό το 3-3 και ο τρόπος ο οποίος έγινε. Δεύτερο, στην Τούμπα χθες είχε 6.000 κόσμο. Τις κάνατε 7, τις κάνατε 10, τις κάνατε 12, τις κάνατε sold out. Το τεντώνουν, το τεντώνουν. Ναι, δεν πειράζει κύριε Ραπτόπουλε. Αρκεί να ξέρετε ότι η πρώτη ομάδα της Βορείου Ελλάδας θα βγει στο Champions League, θα είναι ο Ηρακλής κύριε Ραπτόπουλε. Όπως σε όλα τα αθλήματα που έχει τους περισσότερους τίτλους. Και από ΠΑΟ και από Άρη μαζί. Αν δεν το γνωρίζετε, το μάθετε. Πριν από 5 χρόνια είχε τους διπλάσιους από τους δύο μαζί. Και παραμένει. Όχι, πλέον με τα τμήματα που έχουν πάρει ψαλιδίστηκε. Έλα βρε τέλειο, θα φας 3 στο ΆΚΑ, τώρα έβγαλες και εσύ γλώσσα, όχ. Εσείς κύριε Ραπτόπουλε, επειδή ξέρω ότι είστε έντιμος. Ναι. Βάζετε στοίχημα για το παιχνίδι, σας δίνουμε την ισοπαλία. Αααααα, μ' αρέσει. Βάλε ρε, βάλε μου ρικότα. Γιατί πρόκειται να το πληρωθώ ποτέ. Εγώ Μάνο, θα έπαιρνα τηλέφωνο τον Μπάτλερ. Τι είπατε κύριε Ραπτόπουλε, άμα τον πληρωθείτε ποτέ. Σιγά. Γιατί σας οφείλω κάτι. Όχι, γιατί εγώ οφείλω κάτι. Για θυμηθείτε. Για πες. Πότε σας είπε ο Μάνος κύριε Ραπτόπουλε και ο προπονητής που φέρνουνε. Είναι η εκ προπονητικής. Και τι σας είπε ότι δεν θα βγάλει παρέλαση και γελούσατε. Ενά βγάζει τι. Πώς βγάζει κύριε Ραπτόπουλε. Χθες το με το 0-0 κράτησε το μικρό σημαίακι, μια μικρή σημαία κράτησε. Για και πόσο τιμονός έχουμε κύριε Ραπτόπουλε. 28. 25. 25 ναι. 24. 25. Παρέλαση βγάζει κύριε Ραπτόπουλε. Εγώ λέω πως όχι. Θα βοηθήσει ο Αρετόπουλος να τη βγάλει την παρέλαση κύριε. Αυτά τα σάλια. Ναι. Αυτά τα σάλια. Θα βοηθήσει ο Αρετόπουλος γιατί είναι του Ολυμπιακού. Αυτό εννοείται. Αυτό ναι. Όχι θα κερδίσει άρα η ομάδα. Βρεϊκότα στίχημα δεν έβαλε τον άξιο τώρα. Έκλεισες. Επόμενη γραμμή. Δεν έκλεισα το στίχημα κύριε Αρετόπουλε. Δεν βάζω. Δεν βάζω. Δεν βάζω. Πού θέλετε να πάμε. Στο Μόσχα Παλά στο τραπέζι των Τροπέων που πριν με έδωσε 4 χρόνια. Στο Πόρτο Παλά, ρε. Λοιπόν, μόνο στο Πόρτο Παλά πάμε και τρώμε εμείς. Θέλετε να πάμε στο τραπέζι των Τροπέων, κύριε Ραπτόπουλε. Των Τροπέων. Να είσαι καλά, Μάνο, πολύ ώρα. Πολύ ώρα. Μάνο, ναι. Και εγώ σου έκλεψα πολλά.